στις απεγνωσμένες εκκλήσεις των κατοίκων και επιχειρηματιών του Πλατανιά προς τις αρχές να παρέμβουν για την αποκατάσταση της διάβρωσης στην παραλία πριν να είναι αργά, ο Δήμος και η Αντιπεριφέρεια ετοιμάζονται να ανταποκριθούν με λύση που ορίζεται από το γράμμα του νόμου. Θα μας υποδείξουν σε πρώτη φάση μια γραμμή από την οποία πρέπει να απομακρυνθούν οι κατασκευές, οι αυθαίρετες και ό,τι άλλο έχει γίνει και να μπει μια λωρίδα βράχια για να προστατέψει την υπόλοιπη αυτογραμμή, δηλαδή το ενδότερο κομμάτι. Η εικόνα δεν θα είναι αυτή που θα θέλουν οι παράκτη, γιατί φαντάζονται μια παραλία αποκατεστημένη πλήρως, θα κατεβαίνουν να βάζουν τις ομπρέλες τους. Μέλημα της Δημοτικής Αρχής Πλατανιά είναι να διασφαλίσει ότι όποια παρέμβαση θα αποκαθιστά το αίσθημα ασφάλειας των επισκεπτών και αφετέρου την νομιμότητα σύμφωνα με τους κανόνες της κτηματικής υπηρεσίας για τον Αιγιαλό. Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε εντός του Αιγιαλού, άρα θα αφαιρέσουμε αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι κατεστραμμένες ή είναι επικρεμάμενες. Και περιμένουμε να έχουμε από την περιφέρεια έστω την προμελέτη της αποτύπωσης, προκειμένου να την κοινοποιήσουμε στην κτηματική υπηρεσία, θα πούμε για λόγους δημόσιας ασφάλειας να κάνουμε τις ενέργειες που σας είπαμε εργολάβο δικό μας. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή, η αποτύπωση του σημείου παρέμβασης και η αποστολή της μελέτης στην κτηματική υπηρεσία είναι ζήτημα λίγων ημερών. Ο χρόνος, ωστόσο, λειτουργεί εις βάρος των επιχειρηματιών του Πλατανιά, που ήδη έχουν δώσει παράταση στην έναρξη λειτουργίας των καταλυμάτων και συνολικά των επιχειρήσεών τους. Μας έχουν κάνει να πάμε πίσω 1,5 μήνα και ακυρώνουμε τους πελάτες μας γιατί ντρεπόμαστε να δούνε το χάλι του Δήμου Πλατανιά. Έρχεται ο κόσμος τώρα και δεν ξέρουν πώς θα κατέβουν στη θάλασσα. Δεν είναι εικόνα, δεν είναι εικόνα για τον Πλατανιά, για την παραλία αυτό το πράγμα. Φιλοδοξούμε να λύσουμε με μόνιμο τρόπο ένα σοβαρό θέμα σε μια περιοχή, παράκτια περιοχή μεγάλης αξίας και μεγάλης επισκεψιμότητας. Και μεγάλο οικονομικό ενδιαφέροντος, μας ενδιαφέρει όλους. Προς το παρόν, πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά αυτό που έγινε στο κολυμπάρι. Τυχονές καθυστερήσεις στην παρέμβαση αποκατάστασης είναι βέβαιο πως θα λειτουργήσουν εις βάρος ολόκληρης της τουριστικής ζώνης του Πλατανιά, καθώς ήδη οι πρώτοι επισκέπτες στη σεζόν αποκομίζουν τη χειρότερη εντύπωση, φτάνοντας στην παραλία του πιο δημοφιλούς προορισμού του νομού.